για το Ευρωκοινοβούλιο, επειδή ακριβώς πρόκειται για ένα όργανο υπερεθνικό, όχι πολύ κοντά στον πολίτη, η ψήφος είναι χαλαρή και πολλές φορές ψήφος διαμαρτυρίας. Αυτές οι ευρωεκλογές του 2019 όμως δεν επιτρέπουν τέτοιες πολυτέλειες, δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Γιατί το διακύβευμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπνεύστηκε και δημιουργήθηκε με κάποιες αρχές. Τις αρχές της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της ισότητας. Αυτές οι αρχές έχουν όμως σταδιακά εγκαταληφθεί και τη θέση τους έχουν πάρει όργανα που πολλές φορές δεν έχουν εκλεγεί από τους Ευρωπαίους πολίτες και που αποφασίζουν και ασκούν πολιτικές που επίκεντρό τους έχουν αριθμούς, έχουν οικονομικά μεγέθη, εφαρμόζουν επιλογές λιτότητας, εφαρμόζουν επιλογές που στο επίκεντρό τους δεν είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό το λόγο πρέπει αυτά τα κενά που δημιουργήθηκαν από την επιλογή αυτών των πολιτικών, τα κάλυψαν οι αντιλήψεις του νεοφιλελευθερισμού και οι ακροδεξιές αντιλήψεις επεκτάθηκαν και έχουν μεγάλη άνοδο στην Ευρώπη. Έναντι αυτών των ακροδεξιών αντιλήψεων και αυτών των πολιτικών που επάγονται, πρέπει να βάλουμε έναν άχωμα. Και αυτό είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Σε αυτές τις εκλογές η ψήφος του Έλληνα πολίτη και των Ευρωπαίων πολιτών γενικά έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Πρέπει να εκλέξουμε ανθρώπους, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να εκλεγούν άνθρωποι στο Ευρωκοινοβούλιο που θα εφαρμόσουν άλλες πολιτικές από τις σημερινές, που στο επίκεντρό τους θα έχουν τον άνθρωπο, θα ξαναφέρουν στο επίκεντρο τη δημοκρατία και την αλληλεγγύη των πολιτών. Μακριά από τα ψηλά τείχη και από τις επιλογές εκείνες που ακολουθήθηκαν μέχρι σήμερα και έφεραν διασπαστικές τάσεις. Και βλέπουμε τι ακριβώς έχει συμβεί στην περίπτωση του Brexit. Ο εφιάλτης της ανόδου της ακροδεξιάς θα τελειώσει όταν αρχίζουν να τελειώνουν οι ανισότητες. Γι' αυτό, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Ευρώπη, βασισμένο στην κοινωνική αλληλεγγύη, στη δικαιοσύνη και στην δημοκρατία. Με αυτό το μήνυμα ξεκινάει η προεκλογική εκστρατεία και έχουμε την τιμή να ξεκινάει από την πόλη μας στην Καλαμάτα. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα είναι εδώ την επόμενη Πέμπτη και καλούμε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση, αλλά όχι μόνο σε αυτή την εκδήλωση, αλλά και σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε ενάντια στις ακροδεξιές δυνάμεις και στις νεοφιλελεύθερες επιλογές. Ευχαριστώ.